Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το στόμα δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Τα τεύχη δημοπράτησης για την πώληση του 51% των μετοχών της ΑΙΑΘ καλείται να εγκρίνει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Στις επόμενες ημέρες δημοσιεύεται και επίσημα η πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ βάσει του χρονοδιαγράμματος ο διαγωνισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Νοέμβριο. Οι ανυπαρκείς δομές για την ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με AIDS στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τα ταμπού που επικρατούν ακόμα και σήμερα σχετικά με τη χρήση του προφυλακτικού αλλά και την κοινωνική αποδοχή των φορέων του ιού HIV, έχουν φέρει σε απόγνωση ασθενείς και εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου. Αυτό διαμήνυσαν πριν από λίγο η παρευρισκόμενη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα με αφορμή τη Διεθνή ημέρα χρήση προφυλακτικού. Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε αναβάθμιση της Δικής Ιστορικής Περιφερειακής Οδού. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζικώστας υπέγραψε την προέκριση του τεφών δημοπράτησης και ο προλογισμός ανέρχεται 40.367.000 ευρώ. Το έργο εκτελείται από την Εγνατία Οδός ΑΕ και η ολοκλήρωσή του θα επιφέρει σημαντική βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο τμήμα της Περιφερειακής. Την αύξηση των κονδυλίων για τη φοιτητική μέρημνα ζητά ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με αφορμή τον περιστατικό ξυλοδαρμό ενός μάγειρα στη φοιτητική εστία από ομάδα φοιτητών. Το περιστατικό συνέβη όταν μια ομάδα νεαρών πήγε στο μαγειρίο και ζήτησε επιτακτικά φαγητό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους νεαρούς φέρεται να εκνευρίστηκε και να χτύπησε το μάγειρα, στέλνοντάς το στο νοσοκομείο. Δύο άτομα συναντήθηκαν στην περιοχή του Κορδελιού με μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαίνης. Κατά τον έλεγχο που έγινε, βρέθηκε ένα μικρό δέμα με ηρωίνη, βάρους 7,6 γραμμαρίων, και ένα σακουλάκι με κοκαίνη, βάρους 1,6 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Άλλο ένα άτομο συναντήθηκε στον Δενοπόταμο και στην κατοχή του βρέθηκαν 11 μικροδέματα κάναβης, συνολικού βάρους 42 γραμμαρίων. Σχολικά και ηλικία μπαίνουν όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο διεκτών. Το τελευταίο δεκαήμερο έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 10 κρούσματα διαρρήξεων σε κηλικές σχολείων, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με τους δράστες να αρπάζουν μικροποσά από τις θερμαϊκές μηχανές, αλλά και κρουασάν, σοκολάτες και χυμούς. Πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι 500 περίπου ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία, διαμαρτυρώμενοι την περικοπή της σύνταξης του ΟΓΑ που τους χορηγούνταν από το κράτος. Επί δύο ώρες, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλος και ο πρόεδρος του Εθνικού Μέτρου Χρήστος Τσίτουρας ανέλυαν τις επιπτώσεις του μετρό σε περίπτωση μετατόπισης σταθμού προκειμένου να ικανοποιηθεί το τμήμα των αρχαιολόγων για τη διατήρηση των βυζαντινών αρχαιοτήτων. Κατέληξαν ότι η κατάργηση του σταθμού της Βενιζέλου θα αποτελούσε ταφόπλακα για το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης. Για αύριο 5η 14 Φεβρουαρίου προβλέπεται συννεφιά με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βόρειους ανέμους ως 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθεί ελευθερία επιδείνωση με βροχή, με θερμοκρασία που θα φτάσει σε 8 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένδεση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!